Πλούτος του Αριστοφάνη. Σε ποιον ανήκει ο πλούτος, ποιος δικαιούται να τον κατέχει και ποιος όχι? Τι κρύβεται πίσω από τη φαντασίωση του ξαφνικού πλουτισμού των φτωχών Αθηναίων που παρουσιάζεται στο κείμενο? Μια επαναστατική ματιά που οραματίζεται την ανατροπή της καθεστικίας τάξης και την ανακατανομή των αγαθών προς όφελος των αδυνάμων, ή μήπως μια ουτοπική παροδία, μια και καλυμμένη παραδοχή πως ο μόνος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα είναι ένα θαύμα, ένας θεός που τρελάθηκε? Γεια σας, είμαι η Λούιζα Αρκουμανέα. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο «Αρχαίο δράμα Explained», η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαιοδράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast και στο YouTube Music. Είναι τα podcast της LIFO. Πλούτος. Το θαύμα της φαντασίας. Ο φτωχός και τίμιος Χρεμήλος επισκέπτεται τους Δελφούς μαζί με το δούλο του Καρίωνα για να ρωτήσει τον Απόλλωνα αν πρέπει να στρέψει το γιο του προς την αδικία. «Η τίμη είναι φτωχή», λέει ο Χρεμήλος, «οπότε για ποιον λόγο να αναθρέψει το γιο του με ηθικό τρόπο, για να μην έχει να φάει?» Ο Θεός δεν απαντά άμεσα, όπως συνήθως, αλλά τον συμβουλεύει να πάρει στο σπίτι του τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσει βγαίνοντας από το ναό. Ο Χρεμήλος βλέπει ένα τυφλό γέροντα και τον ακολουθεί κατά πόδας. Σιγά σιγά αποκαλύπτεται πως είναι ο Θεός πλούτος. Το ρωτά: «Εσύ είσαι ο πλούτος με τέτοια χάλια?» «Βεβαίως», απαντά εκείνος. «Φτιστός ο ίδιος?» «Αυτός, αυτότατος». «Από πού έρχεσαι τόσο βρωμισμένος?» λέγε. «Από το σπίτι του Πατροκλή, που έχει να πληθεί από τότε που γεννήθηκε». «Και τέτοια στραβωμάρα πώς την έπαθες, εξήγησέ μου». «Ο Δίας με τύφλωσε, επειδή φθονεί τους ανθρώπους. Όταν ήμουν νέος τον φοβέρισα ότι θα πήγαινα μόνο στους δίκαιους, στους σοφούς και στους ενάρετους. Έτσι, με τύφλωσε, για να μην ξεχωρίζω κανέναν από αυτούς. Μα οι δίκαιοι και οι καλοί τον τιμάνε τον Δία». «Έτσι λέω κι εγώ». Στη συνέχεια του διαλόγου, ο πλούτος υποστηρίζει ότι αν ξαναβρει το φως του, θα επισκέπτεται μόνο τους ενάρετους και θα αποφεύγει τους φαύλους που ούτως ή άλλως του φέρονται με το χειρότερο τρόπο. Ο Χρεμήλος ενθουσιάζεται με αυτή την προπτική και αφού αποδείξει στο γεροπλούτο ότι είναι ισχυρότερος ακόμη και από τον Δία και πως ό,τι όμορφο, λαμπρό και ευχάριστο έχουν οι άνθρωποι το χρωστάνε σε εκείνον, τον πείθει να τον ακολουθήσει στο ναό του Ασκληπιού για να θεραπευθεί. Αν το σχέδιο πετύχει, ο νεοφώτιστος γέροντας θα γίνει ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας. Οι τίμοι θα πλουτίσουν και οι διεφθαρμένοι θα φτωχύνουν. Στις τελευταίες σκηνές του έργου, ο Ερμής καταφθάνει εξαπολύοντας κατάρες εναντίον του Χρεμήλου και του οίκου του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του φτερωτού αγγελιοφόρου, από τότε που ανέκτησε την όρασή του ο πλούτος, οι τίμοι θα πλουτίσουν και οι διεφθαρμένοι θα φτωχύνουν. Και πράγματι, αυτό συμβαίνει. Στις τελευταίες σκηνές του έργου, ο Ερμής καταφθάνει εξαπολύοντας κατάρες εναντίον του Χρεμήλου και του οίκου του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του φτερωτού αγγελιοφόρου, από τότε που ανέκτησε την όρασή του ο πλούτος, οι άνθρωποι σταμάτησαν να κάνουν θυσίες στους παλιούς θεούς και ο Δίας είναι έξαλλος. Όπως φαίνεται, ο Χρεμήλος και οι φίλοι του κατάφεραν να ηγηθούν μιας επιτυχημένης επανάστασης εναντίον της άπλης της εγωκεντρικής ολιγαρχίας του Ολύμπου που κυβερνούσε το σύμπαν και στη θέση της να καταστήσουν τον πλούτο, έναν δεσπότη με δημοκρατικές διαθέσεις. Το έργο κλείνει με την εορταστική πομπή των πιστών που συνοδεύουν το Θεό στο σπίτι του, τον οπισθόδομο του Παρθενώνα. Δεκαετίες τώρα οι μελετητές διαφωνούν, πασχίζοντας να λύσουν το ένιγμα του πλούτου. Κάποιοι έχουν υποστηρίξει πως αυτό, το τελευταίο διασωθέν έργο του Αριστοφάνη, γραμμένο το 388 π.Χ., δεν διαπνέεται από την ίδια φρεσκάδα, επινοητικότητα, φραστική ευελιξία και σπιρτάδα που χαρακτηρίζουν τις προηγούμενες κωμωδίες του. Πως είναι το ίστατο, προβληματικό παιδί ενός κουρασμένου γέρου ποιητή. Άλλοι, αντιθέτως, θεωρούν πως πρόκειται για το τελευταίο εκλεπτισμένο αριστούργημά του, που το συνέθεσε στη δύση της ζωής του και βιώνοντας τον οικονομικό μαρασμό της πόλης του μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Τι κρύβεται πίσω από τη φαντασίωση του ξαφνικού πλουτισμού των φτωχών Αθηναίων που παρουσιάζεται στο κείμενο? Μια επαναστατική ματιά που οραματίζεται την ανατροπή της καθεστικίας τάξης και την ανακατανομή των αγαθών προς όφελος των αδυνάμων, ή μήπως μια ουτοπική παροδία, μια και καλυμμένη παραδοχή πως τα πράγματα ποτέ δεν θα αλλάξουν παρεκτός αν συμβεί ένα θαύμα, ένας θεός που τρελάθηκε?
Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα κείμενο ρηξικέλευθο που ξεσηκώνει πολιτικά τους θεατές ή με ένα κλείσιμο του ματιού, μια μυθοπλασία ειρωνική, τόσο εξωφρενική και παραμυθένια, ώστε το μόνο που καταφέρνει είναι να μας θυμίσει πόσο ανέφικτα είναι όλα αυτά στην πραγματική ζωή. Μόλις ξαναβρίσκει το φως του ο Πλούτος, ο Χρεμήλος αναλαμβάνει δράση. Να φωνάξει στους συνάδελφους αγρότες, λέει στο δούλο του Καρίωνα, θα τους βρει στα χωράφια να δουλεύουν. Να έρθουν εδώ για να πάρουμε όλοι ίσο μερίδιο από τον Πλούτο. Οι Αθηναίοι αγρότες είναι ο χορός του έργου. Ο Αριστοφάνης, όπως έχει αποδείξει κατ' επανάληψη, θεωρούσε τους αγρότες το υγιέστερο στοιχείο της αθηναϊκής κοινωνίας. Και ήταν εκείνοι που είχαν πληγεί περισσότερο από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Τα σπίτια και οι καλλιέργειές τους είχαν καταστραφεί πολλάκις από τις επιδρομές των Σπαρτιατών. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών είχαν μετοικήσει, αναγκάστηκαν μετά την ήττα της Αθήνας να επιστρέψουν στην Αττική, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν την περιουσία τους. Η σπονδυλική στήλη του αθηναϊκού πληθυσμού είχε λυγίσει επικίνδυνα. Οι μελετητές χωρίζονται ως επιτοπλίστων σε δύο βασικά στρατόπεδα. Το πρώτο υποστηρίζει ότι ο Πλούτος είναι μια κωμική φαντασίωση που ακολουθεί την ουτοπική παράδοση της παλαιάς κωμωδίας, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στους πνευματικούς κύκλους της εποχής σχετικά με τα καλύτερα μοντέλα διακυβέρνησης της πόλεως. Το αντίπαλο στρατόπεδο θεωρεί ότι ο Πλούτος είναι επί της ουσίας μια ειρωνική κωμωδία. Εδώ δηλαδή, ο Αριστοφάνης μας καλεί να φανταστούμε κάτι ακραίο, την εξάλληψη της φτώχειας και τον πλουτισμό των τίμιων ανθρώπων, και να γελάσουμε, εφόσον στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Φαντασίωση ή ηρωνία. Το μυστικό κρύβεται στο ρητορικό αγώνα του Χρεμήλου με την Παινία. Η Παινία, μια άσχημη, τρομακτική γυναίκα που θυμίζει στην όψη Ερηνία, εμφανίζεται λίγο προτού η ομάδα του Χρεμήλου φτάσει στο ναό του Ασκληπιού. Την ενημερώνουν πως σκοπεύουν να τη διώξουν από την Ελλάδα. «Να διώξετε εμένα?» τους ρωτά κατάπληκτη. «Και νομίζετε πως υπάρχει κακό χειρότερο για τον κόσμο από αυτό που πάτε να κάνετε? Θα σας αποδείξω πως μόνον εγώ είμαι η αιτία για όλα τα αγαθά και πως εμένα χρωστάτε τη ζωή σας», τους λέει. Δηλώνει πεπισμένη πως, αν οι αγρότες και οι εργάτες μοχθούν καθημερινά με το αλέτρι ή το αμόνι τους, αυτό οφείλεται στη δική της απειλητική παρουσία. Είναι ο φόβος της πείνας που τους στυλώνει κάθε πρωί. Αν εκείνη εξαφανιζόταν, τότε οι άνθρωποι θα γίνονταν όντα πλαδαρά και παχουλά, ανίκανα να πολεμήσουν, παραδομένα στην τρυφιλότητα και στη ραστόνη. Το χρήμα διαφθείρει, λέει η Παινία, ενώ η στέρηση φτιάχνει καλύτερους άντρες και στο μυαλό και στο κορμί. Ο Χρεμήλος δυσκολεύεται να απαντήσει στην Παινία. Αν ο Πλούτος είναι κάτι κακό, τότε γιατί τον ονειρεύονται οι πάντες, τη ρωτά. Ο Πλούτος είναι το πιο ποθητό πράγμα στη γη, εφόσον ο ίδιος ο Δίας επιθυμεί να είναι πλούσιος, και σε αυτό στηρίζεται η βασιλεία του. Και αν ως τώρα είχαμε διδαχθεί ότι ο Πλούτος διαφθείρει τους ανθρώπους, τους κάνει άπλιστους, δόλιους και μοχθηρούς, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Από εδώ και στο εξής, όπως συμφωνήθηκε, ο Πλούτος θα επισκέπτεται μόνον τους ενάρετους. Ως εκ τούτου, όλοι θα επιδιώκουν να ζουν τίμια και να μην αδικούν κανένα, γιατί μόνο τότε θα βλέπουν προκοπή. Και οι φαύλοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν τακτικές, αλλιώς θα πεθαίνουν στην ψάθα. Η Παινία αντεπιτίθεται. Αν γίνουν όλοι πλούσιοι, λέει, τότε κανένας δεν θα έχει ανάγκη να εργάζεται. Και τίποτα δεν θα παράγεται πάνω στη γη, ούτε θα προσφέρονται υπηρεσίες. Κανείς δεν θα μελετάει καμία τέχνη, μήτε θα μαθαίνει τίποτα, λέει η Παινία. Και όταν χαθούν αυτά τα δύο, τότε ποιος από εσάς θα εργάζεται ως σιδεράς, μαραγκός, ράφτης, τσαγκάρης, βυρσοδέψης, εφόσον θα μπορείτε να ζείτε μες στην ανεμελιά, χωρίς να δίνετε δεκάρα για όλα αυτά? Σιγά τα ΟΑ, της απαντά ο Χρεμήλος. Θα έχουμε σκλάβους. Και πού θα τους βρείτε, επιμένει η Παινία. Θα τους αγοράσω βέβαια με λεφτά, λέει ο Χρεμήλος. Μα δεν θα υπάρχει κανένας δουλέμπορος, ονειρονεύεται η Παινία. Γιατί ποιος πλούσιος θα θελήσει να κάνει τέτοια δουλειά, διακινδυνεύοντας τη ζωή του? Θα αναγκαστείς λοιπόν να οργώνεις μόνος σου και να υδροκοπάς για όλα τα άλλα. Και έτσι θα βασανίζεσαι ακόμη περισσότερο από όσο τώρα. Εδώ φαντάζομαι την Παινία να σταματά ικανοποιημένη με τον εαυτό της και να γελά θριαμβευτικά. Τα επιχειρήματά της αποδεικνύονται τόσο ισχυρά, ώστε ο Χρεμήλος της εξαπολύει μία κατάρα.
πράγμα που φανερώνει μεγάλη ρητορική αδυναμία σύμφωνα με τους κανόνες του αγώνα. Είναι όμως πράγματι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της παινίας? Στέκουν ή δεν στέκουν? Ποιος κερδίζει τελικά τον αγώνα, η παινία ή ο χρεμήλος? Αν τα υποβάλουμε σε μια προσεκτικότερη εξέταση, δεν στέκουν τα επιχειρήματα της παινίας, λέει ο A.H. Sommerstein στο άρθρο του «Aristophanes and the Demon Poverty», ο Αριστοφάνης και ο δαίμον της παινίας. Για παράδειγμα, η απόκτηση πλούτου εκ μέρους των ανθρώπων δεν συνεπάγεται ότι οι τελευταίοι θα σταματήσουν να εργάζονται, όπως ισχυρίζεται η παινία, ειδικά όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν προϊόντα για να ξοδεύουν τα χρήματά τους. Δεύτερον, στο ερώτημα πού θα έβρισκαν οι πλούσιοι σκλάβους, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, οι σκλάβοι θα μπορούσαν να προέρχονται από τις τάξεις των βαρβάρων. Και στο ερώτημα της παινίας ποιος θα πολεμούσε, η απάντηση είναι ότι ένα πλούσιο κράτος θα μπορούσε κάλλιστα να προσλάβει μισθοφόρους για να φτιάξει ένα πανίσχυρο στόλο. Ο Χρεμήλος όμως δεν τις δίνει αυτές τις απαντήσεις. Γενικότερα μοιάζει σαν ο Αριστοφάνης να τον αφήνει περισσότερο εκτεθειμένο από όσο θα χρειαζόταν. Όταν στριμώχνεται, καταφεύγει σε σαρκασμό, συναισθηματισμό και βρισχές. Σταματά τον debate και φωνάζει στην παινία. Πήγαινε στο διάλογο, γιατί δεν θα μας πείσεις ακόμη και αν μας πείσεις. Τυπικά, αναδεικνύεται νικητής ο Χρεμήλος. Η πλειοψηφία όμως των μελετητών θεωρεί πως η παινία υπερισχύει του αντιπάλου της στο ρητορικό αγώνα και σε εκδιώκεται θορυβωδώς από τον χορό των αγροτών. Είναι όμως πράγματι έτσι? Ας επανέλθουμε στο σημείο όπου η παινία προειδοποιεί ότι η αναδιανομή του πλούτου θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και θα κάνει τη ζωή πιο μίζερη από ό,τι είναι τώρα, εφόσον δεν θα υπάρχουν εργάτες ούτε αγρότες, κανένας δεν θα έχει ανάγκη να μπαίνει στη δούλεψη κανενός και θα πρέπει να κάνουμε μόνοι μας όλες τις δουλειές και να εξουθενωνόμαστε. Εδώ ο Χρεμήλος δίνει απάντηση. Η απάντησή του είναι ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους μια ζωή πιο δυστυχισμένη από την παρούσα είναι απλά αδιανόητη. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι ίσως η πιο συγκινητική περιγραφή της φτώχειας που μας έχει χαρίσει η αρχαία ελληνική γραμματεία. Παραθέτω ολόκληρο το απόσπασμα σε μετάφραση Τάσου Ρούσου. Τι καλό μπορείς να μας χαρίσεις εσύ, παραφουσκάλες στα χέρια, παιδιά που πεινάνε και γριές που γκρινιάζουν. Δεν σου λέω για τις αμέτρητες ψήρες, τους ψήλους, τα κουνούπια, που βουίζοντας γύρω από το κεφάλι σου σε ξυπνούνε, σε ζωχαδιάζουν και σου λένε «Θα πεινάσεις, σήκω να δουλέψεις» και έχεις ένα κουρέλι αντί για ρούχο. Αντί για στρώμα, μια στίβα σκίνα γεμάτα κοριούς που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Αντί για στροσίδι, μια σάπια ψάθα. Για μαξιλάρι, μια κοτρώνα. Και τρως μολόχες για καρβέλι, φτενά ραπανόφυλλα για κρυθαρόψωμο. Για σκαμνί, το κεφάλι μια σπασμένη τάμνα. Για σκάφι, το πλευρό ενός πιθαριού, και αυτό ραγισμένο. Ο Χρεμήλος φυσικά δεν είναι ακριβώς φτωχός, αλλά έχει ήδη υποθεί στο πλαίσιο της κωμωδίας ότι υπάρχουν πολύτιμοι άνθρωποι που δεν έχουν καλαμπόκι, ενώ για τους αγρότες φίλους του ακούμε δύο φορές ότι τρώνε ρίζες άγριου θυμαριού. Λίγο αργότερα εμφανίζεται ο τίμιος πολίτης που φορούσε τον ίδιο μανδύα και τα ίδια παπούτσια για 13 χρόνια, ενώ τους χειμώνες σύχναζε στα δημόσια λουτρά για να ζεσταθεί. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την αυθεντικότητα των εικόνων αυτών που πλάθει ο Αριστοφάνης. Η παινία, υποστηρίζει ο Τζον Ζου Μπρούνεν, προτείνει μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου από αυτή του Χρεμήλου. Υποστηρίζει δηλαδή ότι οι θνητοί δεν κινητοποιούνται από τη γοητεία του χρήματος, αλλά από το κεντρί της ένδυας. Η πείνα, η στέρηση, η έλλειψη είναι αυτές που συντηρούν την παραγωγή και εξασφαλίζουν ένα μίνιμουμ προσωπικής και συλλογικής υπευθυνότητας. Αντιθέτως, ο πλούτος και η διαφθορά πάνε χέρι-χέρι, όπως φαίνεται στην περίπτωση των πολιτικών που κάνουν το καλό όταν είναι φτωχοί, αλλά μόλις ωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα, αμέσως αρχίζουν να συνωμοτούν εναντίον του λαού και να τον πολεμούν. Όσον αφορά την παινία, δεν υπάρχει ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο από τον φόβο της φτώχειας. Και οι άνθρωποι πρέπει να το δεχτούν αυτό, εφόσον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αλλάξουν. Καλύτερα να βασιζόμαστε σε αυτόν τον φόβο, τη μοναδική βεβαιότητα, παρά να ελπίζουμε σε κάποιο μελλοντικό θαύμα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν δίκαιοι και θα ανταμυφθούν από τους θεούς με πλούτη. Αυτό είναι απίθανο, λέει η παινία. Καλύτερα να είμαστε ρεαλιστές. Καλύτερα να μην παρασυρώμαστε από λαμπερά παραμύθια, να μένουμε προσγειωμένοι και να αποδεχόμαστε τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης και της αγοράς. Είναι πολύ ισχυρό το σκεπτικό της ειρωνικής ανάγνωσης
Είναι πολύ δελεαστικό να πούμε «Α, έχει δίκιο η παινία, τι μας λέει ο Χρυμήλος, δεν γίνονται αυτά» και να απορρίψουμε το όραμά του ως μια τρελή, ανέφικτη φαντασίωση. Κάτι όμως μας εμποδίζει. Η φαντασίωσή του έχει μεγάλη ισχύ. «Δεν θα με πείσεις ακόμη κι αν με πείσεις» είναι η τελευταία κουβέντα του αριστοφανικού ήρωα προς την παινία. Και μπορεί τελικά αυτή να είναι η φράση κλειδί του έργου. Ο Χρυμήλος δηλαδή λέει «Μπορεί να με έχεις πείσει, αλλά επιλέγω να μην πιστώ». Ή, για να το πούμε αλλιώς, «Και θα πιστώ και δεν θα πιστώ». Θα επιστρέψω στον κόσμο της κανονικότητας, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που έχουν τα επιχειρήματά σου στον κόσμο αυτόν, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσω να σχεδιάζω σενάρια που θα ψηφούν τους νόμους τους οποίους ο κόσμος προσπαθεί να μου επιβάλλει ως αυταπόδεικτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χρυμήλος, μέσα από αυτή τη φράση, «Δεν θα με πείσεις, ακόμη κι αν με πείσεις», μένει πιστός στο σκανδαλώδη σχέδιό του, χωρίς να χάνει επαφή με την αδυσόπιτη πραγματικότητα γύρω του. «Να δείτε ότι θα έρθει η ώρα που θα με φωνάξετε πάλι πίσω», λέει η παινία λίγο προτού ο χορός τη διώξει από τη σκηνή. Και ο Χρυμήλος της απαντά: «Όταν έρθει αυτή η ώρα θα γυρίσεις. Αλλά προς το παρόν, τσακίσου μακριά από εδώ». Ο Χρυμήλος γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη και την επιμονή της φτώχειας. Αλλά αν μπορεί να την ξεκάνει, έστω και για λίγο, αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο κέρδος. Ο Αριστοφάνης προσπαθεί, νομίζω, να μας δείξει μια άλλη πιθανότητα. Την πιθανότητα να συνενώσουμε την ειρωνία με τη φαντασίωση, τον κινησμό με την ελπίδα, τη λογική με την αναρχική παρόρμηση και να υιοθετήσουμε ένα νέο βλέμμα απέναντι στον κόσμο και απέναντι στην αλλαγή. Ένα βλέμμα που θα επέτρεπε στους απλούς πολίτες όπως ο Χρυμήλος, όπως εμείς, από τη μία να αναγνωρίσουμε τα ασφικτικά δυσμετάβλητα δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης και από την άλλη να φανταστούμε την πιθανότητα μιας διαφορετικής, δικαιότερης θέσμησης της κοινωνίας. Ο Χρυμήλος προτείνει εδώ μια πολύπλοκη κατανόηση των ορίων της ανθρώπινης δράσης που συνδυάζει πολιτισμικές και οικονομικές ανησυχίες. Αναγνωρίζει ότι κυβερνούμαστε από δυνάμεις που μοιάζουν στο πλαίσιο της καθημερινής πάλης να μας διαφεύγουν, είτε αυτές εμφανίζονται ως θεότητες, είτε ως υποτιθέμενες διαχρονικές αλήθειες για τη φύση των πραγμάτων. Απορρίπτει όμως την ιδέα ότι οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας. Έτσι, η κομική αναγνώριση που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του πλούτου δύναται να μας εμπνεύσει την αντίσταση στα φαινομενικά αδιάσυστα επιχειρήματα της παινίας. Επιχειρήματα που ακόμη και ως σήμερα προτάσουν όλοι εκείνοι που επιθυμούν να μας πείσουν για το ανέφικτο της οικονομικής δικαιοσύνης. Μπορεί τα πράγματα να μην αλλάξουν ποτέ. Αν δεν τολμήσουμε να οραματιστούμε μια νέα δυνατότητα όμως, τη δυνατότητα ανατροπής των δεδομένων και επαναπροσδιορισμού τους με νέους όρους, τότε σίγουρα δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Forget your trouble, happy day. Come on, get happy. I hear again the skies. All our cares above are clear. Shout hallelujah. So let's sing a song. Come on, get happy. Cheer again. Get ready. Happy days are here. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained με θέμα τον πλούτο του Αριστοφάνη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast και στο YouTube Music. Είναι τα podcast της LIFO.